Μετά τις δωρεές στρατιωτικών φορμών και ενός αρματοφορέα στα Σκόπια, η Τουρκία εμβαθύνει την αμυντική συνεργασία με την Αλβανία με στόχο ουσιαστικά την στρατηγικού τύπου περικύκλωση της Ελλάδος. Ο αρχηγός του Αλβανικού Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων, υποστράτηγος Μπαϊράμ Μπεκιάη, πραγματοποίησε συνάντηση με τον πρέσβη της Τουρκίας στα Τύρανα Μουράτα Χμέτ Γιόρκ και τον Τούρκο στρατιωτικό ακόλουθο συνταγματάρχη Καμπλέ. Ο Αλβανός αρχηγός του Αλβανικού Γενικού Επιτελείου των Ανόπλων Δυνάμεων, αφού μίλησε για την εξαιρετική διμερή στρατιωτική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας στην περιοχή, τόνισε ότι η στρατιωτική συνεργασία μεταξύ Τουρκίας και Αλβανίας επεκτείνεται. Μιλάμε για τους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας, του εξυγχρονισμού και του εφοδιασμού, αλλά και των αποστολών του ΝΑΤΟ, δηλαδή του Κοινού Στρατιωτικού Αλβανοτουρκικού Σώματος, που υπηρετεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Χαμίτ Καρτζάη στην Καμπούλ στο Αφγανιστάν. Ο Μπιτζάι τόνισε τη σημασία της συνεργασίας στον τομέα της εκπαίδευσης των νεότερων γενεών, καθώς και του υψηλού επίπεδου του στρατιωτικού προσωπικού στις στρατιωτικές ακαδημίες, στις οποίες φοιτούν εκατοντάδες Αλβανοί στρατιωτικοί. Το τι περιλαμβάνει αυτή η νέα αμυντική συνεργασία δεν το γνωρίζουμε με λεπτομέρειε, αλλά αφορά σχεδόν σίγουρα νέε διευκολύνσει σε τουρκικά πολεμικά πλοία, υποβρύχια, χερσαίε δυνάμει, μετασταθμεύσει τουρκικών αεροσκαφών, καθώ επέκταση των εγκαταστάσεων στο Πασαλιμάν, στο οποίο εδρεύουν Τούρκοι στρατιωτικοί. Η Αλβανία μετά την πρόσφατη εκλογή ΡΑΜΑ ετοιμάζεται να γίνει ουσιαστικά προτεκτοράτο τη Τουρκία στα Βαλκάνια ενώ οι δωρεές της Άγκυρας στον Αλβανικό στρατό θα συνεχιστούν αμοιωτές. Η Αλβανία αποτελεί μια χώρα στην οποία η Τουρκία έχει επενδύσει και χρόνο και χρήμα προκειμένου η τελευταία να ανήκει στη σφαίρα επιρροή τη. Η Τουρκία κινείται διπλωματικά και στρατιωτικά προ τη Βοσνία Ριζεγοβίνη, με την οποία διατηρεί πολύ καλέ σχέσει, κάτι που προσπαθεί να κάνει και με τη Σερβία. Όλα αυτά έχουν σημάνει συναγερμό στην Ελλάδα, η οποία θα αντιδράσει ανάλογα με την Ανατολική Μεσόγειο, μια και οι Τούρκοι σε αντίβαρο των συμμαχιών μα εκεί προσπαθούν να μα περικυκλώσουν από πάνω. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.